θέλω να σου υπαγορεύσω μια αγγελία. Επίγουσα. Μάλιστα, σας ακούω. Σάπαντα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, ανώτερα, μέσης εκπαιδεύσεως και λοιπά, ξέρεις. Μάλιστα. Επειδή η παιδεία είναι ο πρώτος και βασικός παράγων για τη δημιουργία χρηστών και εναρέτων πολιτών και επειδή ως γνωστόν ο μέσος Έλλην υβρίζει από τις εποχές του Αριστοφάνους μέχρι και των ημερών μας, τα δε κοσμητικά επίθετα είναι εις την ημερησίαν διάταξη. Μα τι κάνει αυτός ο αναθεματισμένος? Ποιος, κύριε Υπουργέ? Αυτό το ζώο, ο κλητήρας. Μια ώρα το χτυπάω. Βρε γαϊδούρι, βρε μουλάρι. Κουφός είσαι, δεν ακούς το κουδούνι? Μάλιστα. Τι μάλιστα, βρε Όρνεο. Πες ένα καφέ. Τι στολία άλλο έβαλες μέσα? Καφέ και ζάχαρη, τι ήθελες να βάλω? Σκατά έβαλες. Να τα φας. Σταθή. Έλα εδώ, παιδί μου, έλα εδώ. Όχι, δεν έρχομαι. Άμα θέλεις, έλα εσύ εδώ, μπαμπά. Τι μου είπε, βρε, η μαμά? Λες κακά λόγια. Κακά, κακά. Πιπέρι του έβαλε στο στόμα, αλλά αυτός τίποτα. Το χαβά του. Εσένα έμοιεσαι. Σκύλε. Πρόσεξε καλά, κακομοίρη μου, αν ξαναβγεί άσχημη κουβέντα από το στόμα σου, αλίμονό σου. Τσόχελανε. Θα σου πάρει ο διάλος τον πατέρα. Κι όλο σου το σάει. Σπόρε, με σπόρε. Σε η γειτονιά και εγώ στημένο στη γωνιά.
σε καρτερό σταγιάζει. Μα πιο πολύ απ' την παγωνιά είναι η δική σου απονιά που την καρδιά μου σπάζει. Ρε τσογλάνια! Ρε τσογλάνια του κερατά, τι την περάσατε τη γειτονιά, ρε καψούρο μάγαζο! Αν δεν φύγει, θα σας κατουρίσω άμα δεν φύγετε, ρε! Μα κάποια μέρα να το θυμάσαι πως θα είναι εδώ. Κόφτε το, ρε! Ρε κόφτε το, ρε! Παιδί μου, ντροπή, πάλι βρίζει! Για να με μα αυτό μα μαρανάσε, με ρε θείε! Μη σου πω τίποτα για τη θεία! Ηρέμησε! Κάλεσε από 100! Ναι, μωρέ, σιγά το πράγμα, εδώ χρειάζεται δυναμική επέμβαση! Καρλαμπή! Κλείνει την πιπεριά, την έχω και τη φυσολάδα! Το μπουγέλο, φέρε γρήγορα το μπουγέλο! Εγώ σπουδαίνω στην τροπή. Μην φωνάζετε, βρε, ο κόσμο κοιμάται, ε! Στάσα, στάσου! Ντροπή κι εσύ! Τι κι εγώ, βρε, δεν του βλέπει! Με τη δική σου αφωνιά και την καρδιά μου βουλή. Ξαναγέμισε το θεία γρήγορα, γρήγορα. Κατέβα κάτω ρε να λογαριαστούμε. Άμα θέλεις φέρε μια σκάλα να κατέβω κάτω να λογαριαστούμε, ρε, που μου πήρατε τα μηχανάκια και μου κάνετε σερενάτες. Παθιάς τους έρχεται το 100 παιδί. Μην το φωνάζεις και φύγουνε ρε θεία, μην τους πιάσει. Κάποια μέρα να το πιάσει. Αν είσαι άντρας, ανέβα εσύ επάνω. Περίμενε και σου έρχομαι. Όπο έσχος, ντροπή. Α, καλά τους τα ψελες, τα άφηνε καλά. Όχι, θα τους άφηνα νόμιζες. Στάσα, δεν σου είπα να μην δίνεις θάρρο στον αδελφό μας. Και εσύ, βρε, σου έχω πει χίλιες φορές, δεν θέλω βρωμόλογα εδώ μέσα. Άσε με, μωρέ, θεία, και εσύ δεν τους είδες του τσουγλαναράζου. Μα τι έγινε, καλέ μαμά! Άκου τι έγινε! Τώρα πήρες καμπάρι εσύ! Εδώ ο κόσμος χάνεται και το μου... Α! Μην το πεις! Και η Έλλη μας κοιμάται! Άσε με ρε θείε! Όλο στο πονηρό είναι το μυαλό σου! Δεν τον αντέχω άλλο! Δεν τον αντέχω άλλο! Μα τι έγινε! Κάνανε καντάβα στις από πάνω! Ποιες είναι αυτές οι από πάνω! Οι καινούργιες, οι αεροσυνοδές! Πα-πα-πα! Και μου φάνηκαν καλά κορίτσια! Καλά φαίνονται! Απλώς, προχτές που μετακόμισαν, τους κόλλησαν κάτι μηχανάκιδες! Αυτοί θα είναι πάλι! Α, δηλαδή δεν προλάβανε να έρθουν και πλακώσαν οι κόμενοι, έτσι! Αν θες να ξέρεις, τα κορίτσια από εμφάνιση σκίζουν! Κι εγώ σκίζω από εμφάνιση! Αλλά δεν έρχονται τα κομμενάκια μου κάτω από το μπαλκόνι να μου κάνουν κατάδα με μηχανάκια! Άντε, η πολυκατοικία μας εδώ έχει γίνει μπάτε σκυλί! Πάλι του Λουλού πάτε πάνω τα κυρία Λέκα. Περάστε γρήγορα γιατί κάθε φορά αναστατώνεται άλλα σκυλιά της πολυκατοικίας. Μα γιατί να κάνει χρυσόμενη, ώρα να κάνει το πιπί της. Να της πάρεις ένα καθήκη, να κάνει το πιπί της σπίτι σου. Ακούς, εδώ μέσα θα μας φάνε τα σκυλιά. Πάλι εσύ ανάχωγε. Πάμε Λουλούκα μου, εσύ είσαι καλό και ευγενικό κορίτσι. Α, ναι, πολύ ευγενικό κορίτσι. Μιλάει με το σεις και με το σας, παίζει πιάνο, φτιάχνει καφέ. Μωρέ, δε σκυλοπνιγόμαστε ο μαδικός, λέω εδώ μέσα. Εσύ τα φταίς όλα ρε τσίρκουλο, έκανες την πολυκατοικία τσίρκο. Α, όχι, στάθηκε να με συμπαθάς. Ακόμη και ο θείος στην περασμένη συνέλευση των Ενίκων τους έδωσε την ψήφο του. Ο θείος μου έδωσε την ψήφο, άκου να δεις πω. Μάλιστα, είναι ζωόφιλος βλέπεις. Τέτοια ζώα που είμαστε καλά παθαίνουν. Έλα τα απόγευμα στη συνέλευση των Ενίκων να κάνεις τα παράπονα. Βέβαια θα έρθω, αλλά πώς θα έρθω όμως. Τι εννοείς. Θα δεις, θα δεις, θα δεις, θα δεις, θα δεις, θα δεις. Θα σας κάνω τέτοια πλάκα που θα τη θυμόσαστε σε όλη σας τη ζωή. Θα πάτε τέτοιο χουνέρι. Ας τα διάλω, λάθος κάνω. Από εκεί. Θα σου πω εγώ. Θα μου πεις εμένα. Σπυρό. Ρε καραφλάκια, έλα σου πω. Τι τρέχει. Δεν μου λες ποιες είναι οι καινούργιες νικάρισες που χτες το βράδυ για χατήρι τους έγινε το σώσε. Α, λες για τις αεροσυνοδούς. Τι φταίνε αυτές. Και τι φταίνε ρε, εδώ μας κουβαλήσανε ολόκληρη η μηχανοκίνητη ταξιαρχία. Πάντως πολύ καλά κορίτσια. Μου φέρω και εγγλέζικα τσιγάρα. Σε δωροδοκούνε παγκόσμια. Γι' αυτό παίρνεις το μέρος τους, ε. Τι λες τώρα. Άννα είδες πριν σκέτη. Αυτή είναι η μία. Γεια σου Σπύρο. Yeah. Με ζήτησε κανείς. Όχι, δεν πριν σκέτη. Πώς δεν σε ζήτησε, σε ζήτησε. Ποιο. Εγώ. Ποιο είναι ο κύριο Σπύρο? Συγκάτοικο. Ο από κάτω σα. Και τι θέλει? Να ανέβω επάνω σα. Κάνει πω δεν καταλαβαίνει, ρε κοπέλα μου. Εχθές το βράδυ με τη φασαρία να πούμε δεν έκλεισα μάτι. Και εγώ τι φταίω, δεν έκανα καμιά φασαρία και μύθηκα νωρίς. Και τα μηχανάκια με τα γκομενάκια. Τι λέει Σπύρο νεαρός? Καλά, δεν πήρατε χαμπάρι, τι έγινε χθες το βράδυ? Όχι, κοιμόμουν.
Κοιμόσουνα, εδώ έγινε τη τρελή σκουφή, είσαι κοπέλα μου. Πρώτον, δεν είμαι κοπέλα σου. Και δεύτερον, γιατί σώνει και καλά, έπρεπε να ακούσω. Όταν κοιμάμαι, βάζω το ασπίδες. Βουλώνεις τα αυτιά σου σαν τον Οδυσσέα και ακούμε εμείς τις καψουροσιρήνες! Μα τέλος πάντων, τι συνέβη. Αυτοί οι νεαροί που σε ενοχλούσαν προχθές ήρθαν και χθες το βράδυ με τα μηχανάκια. Και εγώ τι φταίω. Και ποιος φταίει, η Μαρία η Πενταγιώτισσα, ζει! Όχι, πες μου, ζει! Όχι, άσε με ήσυχη, Χριστιανέ μου. Άκουσε, Μανούλη. Μανούλη, να πεις τη μανούλα σου. Ποια μανούλα μου που μου τη φάγατε με το αεροπλάνο μαζί με τον πατερούλι μου. Τι λες τώρα, Στάθη. Ξέρω εγώ τι λέω. Το ξέρεις ότι οι γονείς μου πήγαν από αεροπορικό δυστύχημα, το ξέρεις. Και τι φταίει, κοπέλα. Όχι, άστον, Σπύρο μου, είναι τρελός. Τρελή είσαι εσύ και όλα σου τα κομμενάκια με τα μηχανάκια! Στα σίγουρα τρελή! 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 Είδες η τρελή! Αλλά ωραία τρελή! Έψιλε! Εταιρεία πλαστικών ομινόταυρος λέγεται παρακαλώ! Ναι! Όχι, ο Στάθης δεν ήρθε ακόμα! Ποιος να του πω τον ζητεί! Ο Παναγής! Ποιος Παναγής! Ο Παναγίας! Καλά! Γεια σου, Θέμη. Καλημέρα σας, κύριε Διευθυντά. Ο Στάθης δεν ήρθε ακόμα. Όχι, κάτι θα τούτυχε. Εμένα μου λες. Είναι και η απεργία, βλέπετε. Αφού και η Δεσποινή Ελένη δεν ήρθε ακόμα ούτε κι αυτή. Αυτή δεν πρόκειται να ξανάρθει. Την απέλησα. Μα γιατί, η Δεσποινή Ελένη είναι άριστη υπάλληλος. Εμένα μου λες. Άμα έρθει αυτός, στείλε μου τον μέσα που τον θέλω. Μα καλά. Το Στάθη δεν το πιάνει η απεργία, έχει το μηχανάκι. Να! Πόσο άτιμο μηχανάκι! Τώρα βρε βρήκες να χαλάσεις! Άντε, τι θα πω πάλι στο Μινόταυρο! Τι θα πω στο Μινόταυρο! Οχ, αμάν! Τα πιάσαμε τώρα τα λεφτά μας! Πω πω τι κόσμος είναι αυτός! Συγγνώμη, έχω αργήσει από τη δουλειά και... Γιατί σπρώχνετε, κύριε, σας παρακαλώ! Κοίταξε να δεις που πρόκνετε, γιατί σπρώχνεις, καλή! Αν εγώ σπρώχνω με τον καπάντη από εκεί, γιατί σπρώχνεις, κύριε, σας παρακαλώ! Ναι, μα μη σπρώχνετε, κύριε! Εσύ, δεν τρέπεσαι να κάνεις κολλητήρι στην κοπέλα! Ρε μαντράχαλε, σε σένα το λέω! Τι συμβαίνει, κύριε! Τι συμβαίνει, ρε, έχεις κολλήσει σαυδέλα επάνω! Ποιος εγώ! Αμ' εγώ! Ρε, εσύ γιατί δεν μιλάς! Τι να πω! Τι να πει, βέβαια το βρήκες αφάω το κορίτσι και σεμνό και το κουτούποσες, έτσι! Α, τα ξέρα σου! Τι δεν θα παραστείς στον προστάτη! Ναι, ρε, το προστάτη, ρίχτε του μάκες όλοι μαζί για πάνω! Κοπέλα μου! Σου γιατί να έφερε σε μένα, ανθρώπε! Κατάλαβες το κάθαρμα δηλαδή! Είναι εσύ, ρε κοπέλα μου, γιατί καθόσουνα πάλι, ε! Τι θέλετε να κάνω! Τι δεν ήθελα να του πουτύξω από το γιακό να του χώσει μια μπουνιά στη μάπα να του χαλάσει την πρόσωψη. Άκου τι ήθελε να κάνει. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά να γίνονται. Σιγά σιγά έφτασα πρώτος. γιατί αυτός ο συνωστισμός εδώ πέρα. Απεργία, κύριε. Τι απεργία. Τα λεωφορεία. Πάλι. Πάλι, βέβαια. Κοίτα, και εμείς τι περιμένουμε. Τα λεωφορεία των όπλων δυνάμεων. Τα James. Πούντα. Δεν τα βλέπω. Κοίταξε να δεις, κύριε. Ίδια γεύση. Ίδια γεύση. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, το στριμωξίδι μένει. Σιγά σιγά όλα θα φτιάξουμε. Άντε. Μην ξεχνάς ότι η σημερινή κυβέρνηση παρέλαβε χάος. Α, και αυτός είναι λόγος να το συνεχίσει. Έλα εδώ ρε εσύ πράσινο φρουράκι. Γιατί δεν πας να τους πεις να πετάξουνε τα μπλε λεωφορεία. Δεν θέλουμε μπλε λεωφορεία, ρε. Θέλουμε πράσινα να μην κάνουν απεργία, ρε. Να πηγαίνουν στις δουλειές μας. Πες τα, Χρυσόστομε. Βέβαια θα τα πω. Με έτσι θα τα αφήσω να μίζεις. Εσύ, ρε ψηλέ. Βλέπεις τίποτε να έρχεται από εκεί. Κόψε την πλάκα, ντε. Καλά, ντε, δεν σε έβρισα. Ψηλό σε είπα, δεν σε είπα ψήλο. Άσε, θα ανέβω μόνος μου εδώ και θα δω. Ανέβα, βρε, Ναυτόπουλο, σε με... Κάνω, τον Ναυτόπουλο ανέβηκε στο μεσιανό κατάρτι. Να δει για τον αγέρα μας, να δει για όλα τα άλλα. Τι βλέπεις? Ένα πλοίο. Πλάκα μας κάνεις. Στο βάθος του ορίζοντος η θάλασσα είναι κυματώδης έως τρικυμιώδης. Ενώ εις το Ιόνιον και τας λοιπάς θαλάσσας οι άνεμοι πνέουν ισχυροί ως μέτρη. Σκέφτομαι λοιπόν, άραγε σε αυτό το κλίμα της καλοκαιρίας θα εξακολουθήσει και αύριο ή λόγω των χαμηλών βαρομετρικών πιέσεων που προήρχονται από το μέτωπο της Λιβύης θα είχαμε κατά τόπους βροχάσεις στα ορεινά. Αλλά τι μας νοιάζει, άλλωστε οι βροχές κάνουν καλό εις τη Γεωργία και μια χώρα ευτυχή όταν οι γεωργοί της ευτυχούν. Μάνα μου! Μάνα μου, τη βλέπω! Τι βλέπεις? Τσόντα! Ρε εσείς, δεν έχετε να κάνετε άλλη δουλειά πρωί-πρωί, μου βγάλατε το μάτι! Α, το εμπουκί! Παναγί! Τώρα εγώ τι θα πω στο αφεντικό μου το μηνόταυρο που έχω αργήσει, τι θα πω? Πολύ μας σκότησες!
Άμα δεν σ' αρέσει να πάρεις ταξί. Πού το βλέπεις ή κανένα ταξί. Πού, κανένα έτσι να δω. Τίποτα δεν υπάρχει. Τότε πάρε ελικόπτερο. Μας δουλεύεις τώρα, κυρά μου. Κυρά μου, να πεις την αδερφή σου. Τι είπες, μωρή κολόγρια που μου κάνεις και την μπεμπέκα με τα χίλια πατσουλιά. Τι σου φταίει, μωρή, η αδερφή μου, ε! Τι σου φταίει, μωρή. Ηρέμησε. Τι. Ποια σε έβρεθε, αδερφή σου. Πώς δεν μου την έβρεσε, δεν άκουσες τι είπε. Και καλά που δεν έχω αδελφία. Αν είχα όμως. Αχ, το κεφάλι μου. Ορίστε. Τι πάθατε, κύριε. Με έπιασε άλλη, έχω πίεση. Έχετε πίεση. Εκεί υπάρχει ένα φαρμακείο. Πάμε να σας την πάρουνε. Άντε στο καλό. Τι θέλετε εσείς. Παρακαλώ, είμαι περτασικός και ξαφνικά με έπιασε ζάλι. Μου μετράει την πίεση. Ξέρετε, δυστυχώς εγώ δεν παίρνω πίεση. Εσύ άλλα παίρνεις, έτσι. Για κάνε μου τη χάρη, δεν είμαι γιατρός εγώ. Α, είσαι αδερφή όμως. Παρακαλώ, ποιος το έπαιρνε. Δεν μου το έπανε, φαίνεται. Έχεις μία σάλπιγγα που φωνάζει. Πίπα, πίπα, φέρε το πιεσόμετρο και την παίρνω εγώ. Μη μου πεις, την παίρνεις κι εσύ. Δεν έχω πιεσόμετρο. Έλα εδώ, μωρή φάρμακο, κουνέλο, πνίχτρα. Φέρε μου γρήγορα ένα πιεσόμετρο να του πάρω την πίεση του άνθρωπου από εκεί. Άλλα χαζί. Σου είπα δεν έχω πιεσόμετρο. Τι νους τα πουλάς, ρε, ε. Γιατί τα κρύβετε, επειδή είπε η κυβέρνηση ότι θα τα αυξήσει. Περιμένετε να ακριβίνουν για να κατέβετε κάτω στο υπόγειο να τα βγάλετε. Εν χαθείτε να χάνεστε. Εσύ να χαθείς και να μην βρεθείς. Μωρή, έλα εδώ. Φέρε γρήγορα το πιεσόμετρο, μη σου πάρει ο διάλος όλες τις πελικλίνες εδώ μέσα. Ας τον επαιδεύω. Και να τον αφήσω, μωρέ. Δεν μου λες, με τι πέφτει η πίεση. Σκόρδο. Με σκόρδο. Σκόρδο έχεις. Σκόρδο. Τι το κάνεις καλέ. Για να στο δώσω να μην πιάσει παιδί. Κρύε. Καραφλή, ασπιρίνη. Ο Στάθης δεν γύρισε ακόμα. Όχι, κύριε Διευθυντά. Και θέλει αύξηση ο Τεμπέλαρος. Εταιρεία πλαστικών ομινό, Ταύρος λέγεται, παρακαλώ. Παναγής εδώ. Ναι, μωρέ, ο Παναγίας. Για δώσε μου το Στάθη. Τι, δεν έχει έρθει ακόμα. Πού στο καλό τρέχει πρωί-πρωί. Ρε Μίτσο, πάρε με και μένα μαζί σου, ρε! Που να σε βάλω στο κεφάλι μου! Εξετέσαι, μικρούλι, γίνε άντρας, μικρούλι, άντρας ωραίος, σωστός! Να, μαλάκες! Αυτός πάντα του είναι ρολόι. Έλα ρε Στάθη, γιατί άργησες. Άσε μας ρε Σιθέμη, όλα τα στραβά σε μένα συμβαίνουν σήμερα. Άμα πια, δεν αντέχω. Κοίταξε να τα μπαλώσεις. Ο Μινόταυρος είναι έξω φρενών. Χέστηκα. Ξέρεις τι φωνές έβαλε. Χέστονα. Πρέπει να είμαστε όλοι στην ώρα μας. Χεστήκαμε. Άσε μας, Δραθέμη, άσε μας τέτοια καταπίεση να πούμε. Γεια σας. Καλώς την Ελένη. Καλώς το Λενάκι. Μα τι έγινε, γιατί σε απέλησε ο Μινόταυρος. Καλύτερα να μην στα λέω. Τι έκανε, λέει, την απέλησε. Ας το διάλο, γιατί. Ας, είναι σήμερα ολόκληρο. Ήρθα να σας αποχαιρετήσω. Μα δεν φεύγεις. Δεν φεύγεις από εδώ εάν δεν μας πεις γιατί σε απέλησε. Ένα, η γνωστή ιστορία. Μου ρίχτηκε. Τι! Και επειδή εγώ αρνήθηκα. Α, το καθήκη! Το καθήκη! Κατάλαβες ο γεροξούρας με 3.60 που της την ήθελε να είχε και υπάλληλο και γκόμενα. Στάθη! Άσε μας μωρά και εσύ Στάθη και Στάθη έτσι να τα πω να ξεθυμάνω. Μα δεν σέβεται βρε τη γυναίκα του. Δεν σέβεται τα παιδιά του, τα αθώα του, τα εγγονάκια. Δεν τα σέβεται παρά μου τέτοια κομμένη ηλίκια. Τι σου μωρέ και σου μωρέ, το ξέρω τώρα μόλις θα βγει θα μου πει. Γιατί άρχισες. Ορίστε, είχαν άδεια τα αυτοκίνητα, λεωφορεία είχαν απεργία και εγώ έκανα μαραθώνιο για να φτάσω εδώ να έρθω στη δουλειά μου και να δουλέψω. Το βλέπω. Με το τσιγαράκι στο χέρι. Το τσιγάρο είναι γούστο μου και καπέλο μου, ρε. Και εμένα γούστο μου και καπέλο μου να σε απολύσω μαζί με δάφτη. Κοίταξε να δεις, απολύ φόρα δεν μας πήρες, κύριε Μινόταυρε. Τι είπες. Άσε μας βρε καθήκη του κεράτα. Επειδή είσαι αφεντικό νομίζεις ότι μπορεί να πηδάς και να δέρνεις. Έξω.
Έξω! Απολύεσαι κι εσύ! Άσε ρε, απολύομαι μόνος μου, δεν μπορώ να με απολύσεις, ρε! Φεύγω, όχι νομίζω ότι θα κάτσω να μου κάνεις ανήθικες προτάσεις όπως έκανες την Ελένη, Δεν είσαι καλά, θα σε φτύνα, βρε! Θα σε φτύνα, αλλά δεν σε φτύνω γιατί μου χρειάζεται το σάλιο μου να κολλάω γραμματώσμα! Έστω το διάλο, ρε μαλάκα που σκουντά συνέχεια! Τι σκουντά, Τι σκουντά! Ένα καθί κάτσε εδώ πέρα και φτιάχτα μαζί του! Εμπρός! Διαφθορεί ο νομινότευρος! Λέγεται παρακαλώ! Τι μπούρδες λες, ρε Στάθη! Ναι, εγώ είμαι, ο Παναγίας. Άκουσε, ρε Στάθη, ο Μίμης έγραψε ένα νέο τραγούδι στο πιάνο και θέλουμε να μας βάλεις τα λόγια. Βρε, αντεπνίξου! Κατάλαβες, δεν φτάνει που απολύθηκα, θέλουν να τους πω και ένα... Με σκότωσες, μωρά, αδερφάκι! Τι φταίω εγώ, μωρέ, τι φταίω εγώ, έτσι τα καλά καθούμε να σκάβεται μέσα στη μέση του δρόμου, ε! Κοντζαμλάκος, δεν τον είδες, στραβωμάρα έχεις! Στραβωμάρα έχεις εσύ και όλος το σώο η ΔΕΗ που μας έχει αλλάξει τα φώτα! Αις τα διάλο πια! Πότε η ΔΕΗ, πότε η αποχέτευση, πότε ο ΤΕ, πότε από εδώ, πότε από εκεί, όλο τρύπες κάνετε μέσα στην Αθήνα! Και το χειρότερο απ' όλα είναι πως δεν σκάβουνε μία και καλή να τελειώνουν. Εκεί που τελειώνει η ΔΕΗ, αρχίζει ο ΤΕ. Εκεί που τελειώνει ο ΤΕ, αρχίζει η αποχέτευση. Εκεί που τελειώνει η αποχέτευση, αρχίζει η εταιρεία υδάτων. Α, μα πια αυτή δεν είναι πόλη. Δεν είναι η Αθήνα. Με τόσους λάκους είναι η Λακωνία. Γιατί δεν παραδέχεσαι πως τη φέραν τα πιτσιρίκια. Είσαι ο τρίτος που πέφτεις. Έλα εδώ, ρε. Μαμά! Ως Θεούφο έβλεπες, έτσι, ε! Να σου δώσω μία κατραπακιά να σου πω εγώ, μπόμπυρα, μπόμπυρα! Βρε, μαντράχαλε, δεν τρέπεσαι να τα βάζεις με τα αθώα βρέφη! Ποιο βρέφος και ποιο αθώο, κυρά μου! Αυτός εδώ είναι χούλιγκαν! Άστα να αμέσως, γιατί θα φωλάξω την αστυνομία! Τώρα θα δεις! Μαμά! Είδες, η θεία δίκη! Όποιος σκάβει το λάκκο του αλουνού, πέφτει μέσα η μάνα του! Τρέξε να τη βγάλεις! Ναι, έλα Στάσα. Όχι, δεν πέρασε, παιδί μου. Ναι, καλά, δεν πήγε στη δουλειά της. Α, μάλιστα. Όχι, καλά έκανες και μου τηλεφώνησες. Ναι, κάτι συμβαίνει στην Έλλη τελευταία. Πρέπει να την προσέχουμε. Ναι. Κάτι μας κρύβει. Ψέματα, μάνο μου. Μα γιατί ρε παιδάκι μου. Γιατί έτσι. Εσύ δεν ξέρεις τους δικούς μου τι μυστήρια τρένα είναι. Έλα, πάμε. Αμάν, ο ξαδερφός μου. Έλλη, έλα εδώ, μωρή. Έλα εδώ, μωρή. Δεν τρέπεσαι. Γιατί να τραπώ, έκανα κανένα κακό. Και αυτό που κάνεις τι είναι, δεν το περίμενα ποτέ από σένα ένα μορφωμένο κορίτσι να κάνει τέτοια πράγματα. Σιάτσε, δεν ακούω τίποτα. Ντροπή είναι. Έτσι ένα καθώς πρέπει, κορίτσι, να γυρνάς με. Σου δώσω μια. Γιατί ρε φίλε, μιλάς έτσι. Δεν με σχολείς. Γιατί δηλαδή, δεν είμαι σοβαρή, επειδή κάνω παρέα με τον Μάνο. Μάνο σε λένε, χαίρομαι πολύ. Ρε Σιμάνο, χαίρομαι πολύ. Αλήθεια σου λέω, ρε μου. Είσαι και καλό παιδί, αλλά δεν ξέρεις, Σιμάνο. Αυτή... Μωρή, γιατί δεν μου είπες τίποτα ότι τα έχεις με τον Μάνο, ε. Εγώ τι ξάδελφο είμαι, τι ξαδέρφη έχω, ε. Τι φίλο σου είμαι, μωρή, ε. Στάθη μου. Έλα στις γαλλικές. Μάνο, εγώ βάζω τον καφέ, είσαι. Κοίτα, εσύ μετά να βάλεις τα κουφέτα, έτσι. Να το δουλεύεις σήμερα. Όχι, απελήθην. Πάλι. Μου υποσχέθηκε η κυβέρνηση ότι θα με βάλει σε καινούργια δουλειά. Πάμε για καφέ. Τι θα γίνει με σένα, βρε. Δεν θα βάλεις μυαλό. Ως πότε θα αλλάζεις τις δουλειές σαν τα πουκάμισα. Ώσπου να βρω ένα αφεντικό της ανθρωπιάς. Ήρθα πάλι στο μαγαζί να σε βοηθήσω ή μήπως δεν με θέλεις. Πώς δεν σε θέλω. Αλλά βρε Στάθη μου, δεν είναι δουλειά αυτή για σένα. Εσύ παιδί μου με τα προσόντα που έχεις. Άσε μας τώρα. Όχι άσε με. Ξέρω εγώ τι φταίει. Είναι που βρίζεις. Είναι να μην βρίζω με τα στραβά και τα ανάποδα που βλέπω ρε θείε. Άκουσε να θείε. Την Κυριακή θα έρθεις μαζί μου στην εκκλησία. Πάλι στην εκκλησία. Γιατί πότε πήγες. Πέρσι στην Ανάσταση δεν πήγαμε. Έλα Παναγία μου. 12 παρά 1 ήρθες και 12 και 1 έφυγες. Αφού είχα ραντεβού με την κόμενα, δεν αφήνω. Γιατί σου. Λοιπόν, θα πάμε στην εκκλησία. Ναι. Και θα ακούσεις τον ιεροκήρυκα τον Τιμόθεο να δεις τι ωραία που τα λέει. Σε ναι, μωρέ, με τον Τιμόθεο δεν τον έχω ακούσει χίλιες φορές. Τα έχω μάθει απ' έξω. Α, θα βγω εγώ να μιλήσω. Τι θα πεις. Για τον Χριστό. Τι θα πεις για τον Χριστό. Δεν ξέρεις για τον Χριστό που τον πιάσανε, τον βασανίσανε.
Δεν του βασανίσαν τον Χριστό! Δεν του βάλαν το χιτώνα! Ναι. Και τα ρούχα του δεν τα παίξαν στο μπαρμπούτι! Παναγία μου! Και στα ηματιά μου έβαλαν κλήρο! Όχι, μπαρμπούτι! Ξέρω εγώ τι σου λέω! Ο ένας έφερε διάρρος, ο άλλος έφερε εξάρρος, τα πήρε ο άλλος! Αυτό είδα και στο κινηματογράφο, ρε Σιθιέ! Μετά δεν του βάλαν το ανακάθινο Στέφανο! Ναι. Δεν το σταυρώσανε! Ναι. Το ξύδι ξέχασα! Δεν του βάλαν ξύδι αντί για νερό! Δεν πέθανε! Δεν το φάψανε! Και αυτό την τρίτη μέρα δεν ανιστήθη! Δηλαδή, ρε Σιθιέ, τι του κάνανε! Άσε, θεία, θα την εξυπηρετήσω εγώ. Τη χοντρέλω. Τι θέλει το τάνξ. Η μαντάμ να την εξυπηρετήσουμε, τι θέλει. Ξέρετε, κάνω δίαιτα. Α, ναι, προς τα έξω, προς τα έξω. Στο λόγο μου, σήμερα άρχισα. Άντε καλέ, σοβαρά, μπράβο σας. Ναι, αλλά, ξέρετε, ναι. Μου αρέσουν πολύ τα γλυκά. Κακό του κεφαλιού σου. Τι είπες. Όχι, λέω τίποτα. Τι είναι. Θα ήθελα λοιπόν ναι. να μου δώσεις ένα γλυκό από αυτό που δεν παχαίνει. Εγώ δεν ξέρω κανένα γλυκό που να μην παχαίνει χοντρή. Πώς. Ο κύριος από εδώ μου δίνει πάντα τουλούμπες από αυτές που δεν παχαίνουν. Τι έκανε λέει. Σου δίνει. Τις δίνεις τουλούμπες που δεν παχαίνουν, ε. Ναι, δηλαδή. Φερρυπίν. Και εσύ το χάβεις πως δεν παχαίνουν. Πώς με βολεύει. Ρε Σιθιέ, δεν τρέπεσαι να της λες ψέματα και εσύ τόσο κορόιδο είσαι, μωρέ. Να μου κάνεις τη χάρη. Τη χάρη, κυρά μου. Άντε πήγαινε σπίτι σου από εκεί. Άμα πια ένα σου πω ένα μυστικό. Τι. Μην τρως τουλούμπες. Η τουλούμπα παχαίνει τον κόλο. Έσχος! Τι έσχος, μωρέ, τι έσχος! Μα ποιος είναι τέλος πάντων αυτός ο αγενής. Κυρία μου. Σας παρακαλώ, διώξτε τον. Διώξτε τον αμέσως να μην τον βλέπω στα μάτια μου. Και εσείς. Και εσείς που είστε τόσο καλός. Ευχαριστώ. Βάλτε μου, σας παρακαλώ, 2 κιλά τουλούμπες. Μόνο. Όχι 2, 10 κιλά να τις δώσεις, ψεύτη ζαχαροπλάστη, να τις φάει, να πλαντάξει, να σκάσει, να πάει στο διάλο να ησυχάσουμε. Ελέφαντα! Το γερανό! Το γερανό! Ησυχία! Παρακαλώ, ησυχία! Όπως βλέπετε, ισοψηφούμε. Εγώ πάντως δεν την αποχωρίζω με του λουλούκα μου. Προτιμώ να αλλάξω διαμέρισμα. Να αλλάξεις, εδώ μένουν άνθρωποι και όχι ζώα. Ποιος είναι τα καημένα τα ζώα? Τα ζώα θα κοιτάξουμε τώρα ή τους ανθρώπους. Να τα πάτε στο ζωολογικό κήπο. Μα είπαμε η ψήφι είναι μισή-μισή. Κύριε Διαχειριστά, μια στιγμή. Λείπει ο κύριος Χρυσοστόμος, Στάθης. Τι δουλειά έχει ο Στάθης? Πώς δεν έχει αντικαθιστά το αυτιό του? Εβούντος. Είπε πως θα έρθει. Να με κι εγώ. Έλα, έλα, ντε. Έλα μέσα. Εδώ είναι το σπίτι σου, βρε. Εδώ είναι το σπίτι σου. Εδώ θα μένεις πια. Εδώ θα τρως, εδώ θα κοιμάσαι, εδώ θα χέσεις. Όλα εδώ. Ναι κι εγώ. Τι τον έφερε στο γαϊδάρο εδώ, τι την πέρασε στην πολυκατοικία, χάνει. Κάν δουλειά σου, μαρέ, κάν δουλειά σου. Οι άλλοι πώς φέρουν τους σκύλους τους και εγώ έφερα τα ζώα μου. Τουλάχιστον ο γαϊδαρός μου δεν γαβγίζει για να ενοχλεί. Και ρίχνει κανένα γκαγκάρισμα που και που δεν χάνες ο κόσμος. Έλα, κράτα εδώ, κράτα εδώ. Όσο για το άλλο μου ζωάκι που είναι εδώ μέσα, στόμα έχει και μιλιά δεν έχει. Ένα φίδι. Είναι πολύ ήρεμο το φιδάκι μου, καλέ. Είναι πάρα πολύ ήρεμο. Αυτό δεν βγαίνει εάν δεν του παίξω την καραμούζα του. Έλα, έλα φιδάκι μου. Έλα, γκελμπουρντάμ. Έλα. Να το, να το πετιέτε. Να το, να το πετιέτε. Να το, μου σηκώνεται, μου σηκώνεται, μου σηκώθηκε, μου σηκώθηκε. Σηκώνεται, τι σηκώνεται. Ουχ, μαμά, φύγε γιατί θα πέσει. Πού το. Να το. Ας το καλό, μα ολόκληρο γαϊδούρι. Ναι, σου λέω, αλλά το σώσα έγινε με το φίδι. Μα πού το σκέφτηκε αθόφοβος. Είναι τύπος, σου λέω, και εσύ κακός έκανες που τα βάλες μαζί του. Έχω τα βέλα μαζί του ή αυτός μου βγήκε πρωί-πρωί. Εμένα πάντως μου αρέσει. Α, δεν ξέρεις τι βρωμόστομος είναι. Μα τι συμβαίνει. Μήπως ήρθε σε εσάς το φίδι. Ποιο φίδι. Αυτό που έφερε ο Στάθης. Του τον έσκασε και χώθηκε σε κάποιο διαμέρισμα. Ρε παιδιά, τι καθόμαστε, να πάρουμε το 100. Καλέ, να φωνάξουμε το στρατό που έχει μηχανήματα να ανοιχνεύσει να τον βρει. Μα τι λέτε, κυρία Αλέκα, να άρχινε το φίδι. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά κάτι, κάτι. Μα πώς έγινε. Ξαφνικά αγρίεψε και του φύγε. Φίδι είναι αυτό. Και τι φίδι, χρυσό μου. Τι φίδι, δηλητριώτες.
Νάτος, καλέ, Νάτος! Μπορείτε να μπείτε, το φιδάκι είναι εδώ. Πού είχε πάει? Βόλτα. Αλλά μόλις μας είδε φοβήθηκε και ξαναμπήκε μόνο του μέσα. Σου λέει, εμείς έχουμε το όνομα, αλλά τα φίδια τα πραγματικά είναι οι άνθρωποι που ένας πάει να φάει τον άλλον. Ας τα πολλά λόγια και πάρ' το από εδώ και φύγε γρήγορα. Εντάξει μωρέ, μη φωνάζεις. Α, το πάρω και να φύγω, αλλά έτσι όμως μέχρι αύριο δεν έχουν φύγει οι σκύλοι και οι σκυλίτσες, να είσαι σίγουρος ότι θα το ξαναφέρω. Αλλά όχι μόνο του, με όλο του το σόι. Άξις και ξερός. Και εμείς τι σου φταίμε που δεν έχουμε σκύλο? Εγώ για σας αγωνίζομαι, αλλά πού να καταλάβεις εσύ κορίτσι του αέρος. Να μην αγωνίζεσαι, αγωνιστή του γλυκού νερού. Τι είσαι, της κλαδικής των ενίκων? Όχι, της κλαδικής του μπόγια. Αυτό είναι το ευχαριστώ έτσι που ανακα... Τι θέλω εγώ να... Εμένα μ' αρέσει αυτή η στροφή. Τι έπατε! Το καπάκι, το καπάκι! Βέβαια, ρε μαέστρο, με αυτά τα γυαλιά που φορά συνέχεια. Πέφτα εδώ, ρε, θες να χάσω τον τύπο μου. Αν το καπέλο. Το φοράει ακόμα και στο κρεβάτι. Γούστο μου, ρε, είμαι καλλιτέχνης εγώ. Βέβαια, ένας τρελός καλλιτέχνης. Ρε, παιδιά, δεν αφήνετε τις πλάκες να φωνάξουμε το Στάθη να βάλει τα λόγια. Είμαι πως άρθει. Πούντος. Τι να σου πω, ρε Μίμη, μου είπε πως ακόμα κι αν είναι busy θα μας πάρει τηλέφωνο. Μου την έφαγε στη Λουλούκα. Καλά έκανα. Την έστειλε στο κτηνίατριο και έμεινα πάλι μόνη. Άμα θέλει συντροφιά να πάρει ένα παιδί. Παιδί! Παιδί! Τα παιδιά θέλουν φασαρίες, θέλουν λεφτά. Λεφτά έχεις. Μακάρι όλα τα παιδιά του κόσμου να τρώγανε τα παϊδάκια και τα μπομφιλέ που τάιζε στο κοπρόσκυλό σου. Κοπρόσκυλο, η Λουλούκα μου. Κοπρόσκυλο, κοπρόσκυλο του κερατά. Σαν να έχει δίκιο ο Βρωμόστομος. Εγώ που λες, έχω τρεις βαλέτες από χέρι. Καταλαβαίνεις, ανοίγω με 2.000. Κάνουν πάσο η Παπαδάτου και ο Λιγνός. Αλλά η άσπα μπαίνει. Ναι. Και ξέρεις πως μπαίνει η αθεόφοβη με ένα σκέτο άσο. Ακούς σκέτο άσο. Άσε τον άσο, κυρία μου, και τέλειωνε. Ναι. Μοιράζουν χαρτιά. Και ξέρεις τι παίρνει η άσπα. Δύο άσους. Πού το ξέρεις? Άσε μας, ρε κυρία μου, και τέλειωνε. Δεν βλέπεις, μιλάω. Σκοτίστηκα. Τσίχλα έχεις? Ναι. Εδώ σου μία. Συγχωρήστε. Πώς σε λένε, μανάρι μου? Πάρη. Πώς σε λένε? Πάρη. Σκύλο έχεις σπίτι? Δεν έχεις? Να έρθω εγώ για σκύλους. Άντε, μωρή, τέλειωνε. Με έκαψε με τη ρέντα της. Με έκαψε. Τι να σου πω, άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Σίγουρα την κερατώνει ο άντρας. Καλά της κάνει. Τέτοια κέρατα βερνικωμένα που είσαστε, καλά της κάνει. Και πού να σου πω, χρυσή μου, για τη Φόφη. Πάλι καινούριο μοντελάκι φορούσε. Ναι, του Φιλίμωνα. Α, την πνίγει τώρα ή δεν την πνίγει τώρα? Τι ώρα περιμένει. Καφέ μοντελάκι. Ναι, τα γεράκι θέλω να πω. Με μπλούζα βεραμάνο. Αμάν, πια τέλειωνε εκεί. Βανδάλισα, εβανδάλισα μια ώρα μπουρμπουλίθρα. Εσύ είσαι μπουρμπουλήθρο! Ένα καθίσει και φύγει από εδώ. Δεν ακούσατε, κύριε. Μα έχει δίκιο το παιδί, κυρία μου. Έσχο! Μια ώρα στο τηλέφωνο. Τι το παίρνει στο τηλέφωνο? Το τηλέφωνο είναι για μισό λεπτό. Δεν είναι για κοκκινό σκουφίτσα. Ή πως χόντρινη φωνή μου. Έμορη Μαγδάλο κλείσει το τηλέφωνο. Ανάγωγε. Με σύγχυσε. Κατάλαβε. Να μιλάει. Δεν είχε και το θράσο και μιλάει. Κοίτα που το δικό μου βουίζει και μια ώρα να είναι στο τηλέφωνο η παλιό κατσίκα. Καλά της τα έδωσε. Μα τι, της χρειαζόταν, Χριστιανέ μου. Πώς θα γίνει? Τι τώρα, περιμένετε τηλέφωνο? Μου με συγχωρείτε πάρα πολύ, Δεσποινής, περάστε να αφήσουμε. Περάστε. Θέλετε να μπω κι εγώ μαζί σας μέσα? Όχι. Α, καλά, εντάξει, δεν είναι. Ναι, έλα, εγώ είμαι η Πάρη. Πάρη, σε λένε. Ναι. Θες να σου γίνω η ωραία Ελένη? Ναι, έλα, τι έγινε, θες να πάμε σινεμά το βράδυ? Δεσποινή Σκέτη, τι πάθατε, Δεσποινή Σκέτη? Α, τώρα είμαι καλύτερα. Ένας ξαφνικός πόνος εδώ. Μια ζαλάδα. Ζαλάδα, α, δεν είναι τίποτα. Εσείς οι αεροσυνοδές που πετάτε στον άνεμο παθαίνετε ανεμογκάστρι. Ωραία. Ελάτε να σας πάω σε ένα γιατρό. Εδώ πιο κάτω υπάρχει το Ίκα. Μα τώρα είμαι καλύτερα. Α, σε παρακαλώ, δεν θέλω πολλές κουβέντες, γιατί με τις πολλές κουβέντες εγώ θυμώνω. Και όταν θυμώνω, ξέρεις, βρίζω. Όχι μόνο όταν θυμώνεις. Έλα, δώσε μου τα κλειδιά γρήγορα.
Δεν είναι τίποτα, θα σας περάσει. Λέτε να είναι σοβαρό, γιατρέ. Αυτό θα το δούμε στο γιατρείο μου, που έχω και τα κατάλληλα όργανα. Ορίστε. Ευχαριστώ, γιατρέ. Χαίρετε. Να περάσει ο επόμενος. Να περιμένει. Δεν βλέπεις, είμαι αποσχολημένος. Επιμόρφωση, γιατρέ, ε. Ου. Περίμενε, πού πας. Έχω σειρά. Πιο πίσω, κύριε, πιο πίσω. Για περιμένετε πιο πίσω. Έχει κόσμο. Έλα καλέ, ο γιατρός είναι τσακάλι, ξέρεις για πότε θα τους ξεπετάξεις. Στο τσακα 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 τσακα. Μαντάμ, καλέ, έλα, κυρία, με το καπέλο, μαντάμ, μωρί, έλα στην ουρά. Συγγνώμη, αλλά έξω γυρίζαμε ένα σύριελ και χτύπησε λίγο εδώ. Δεν με νοιάζει και παπάς να είσαι με την αράδα σου θα πας, έλα στην ουρά μου. Συγγνώμη, κύριε. Τι έτσι, το χτύπησε το παιδί. Φέρτε εδώ σε μένα. Δω, μα συγχωρείτε, δεν σας παίρνουμε καμία σειρά. Συγγνώμη, έχει χτυπήσει το παιδάκι. Να το πάμε πάνω. Ναι. Πού χτυπήσατε, Δεσποινής Λορέντα? Να εδώ. Περάστε. Με συγχωρείτε να περάσουμε στο παιδί. Πού πας εσύ? Το παιδί έχει χτυπήσει, δεν βλέπεις. Δεν έχει τίποτα, μια γρατσουνιά. Στην ουρά, κύριε, στην ουρά. Τι γρατσουνιά, εδώ τρέχει αίματα το παιδί. Τώρα μου λες εμένα γρατσουνιά, τι είναι αυτά που μου λες? Κάνε έτσι πάντα. Τα τράβα από εδώ. Κράτα εδώ το παιδί. Κοίταξε, ρε, με τα δικά μας τα λεφτά σε πληρώνει το ΙΚΑ, το ξέρεις. Έχει κάτι άλλο από εκεί. Γιατρέ. Κάτσε εκεί. Τι φωνές είναι αυτές? Το παιδί εδώ έχει χτυπήσει, γιατρέ, πρέπει να το εξετάσετε. Να περιμένει, δεν βλέπεις, έχω βράκι μέσα. Τι λες, μωρέ, την ομπρέλα μπρούτι έχεις μέσα εδώ πέρα? Το παιδί είναι χτυπημένο, πρέπει να το εξετάσεις, τώρα σου λένε. Φωνάξτε ένα πολύ να παρακαλώ, εγώ εδώ κάνω κουμάντο. Τι λες, μωρέ, που κάνεις? Άσ' το καλό και εσύ, να. Άσ' το γιατρό, αλήτη. Γιατί είπες αλήτη, μωρή? Εσένα, βρε, ξέρεις ποια είμαι εγώ? Δεν βλέπω τι είσαι, ε. Στάρτη. Άσε με, μωρέ, και εσύ, σαλάμι του αέρος, συγγνώμη, κορίτσι του αέρος, απ' τη συνουσία σου οριζοντίος και καθένος. Φύγετε, καλά, έλεξε μας, φύγετε. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, εγώ δεν το περίμενα ποτέ ότι θα ήσουν αυτό που είσαι. Πως είμαι κριτικιά. Ναι, ρε παιδί μου, εσύ μοιάζεις περισσότερο με Σουηδέζα. Πού είναι τα κλειδιά? Αλλά όχι, εγώ θα οδηγήσω, αφού σου είπα είμαι τελείως καλά. Σε παρακαλώ τώρα, τι είναι αυτά που λες? Θα σε πάω εγώ μέχρι το αεροδρόμιο, τι είναι? Όχι, θα μου πεις εσύ που πας για να σε πάω εγώ. Έχω παιδάκι μου, πηγαίνω εδώ δίπλα στο Δήμο του Ζαχροπλαστείου, εδώ δίπλα, δύο βήματα, με τα πόδια θα πάω, μωρέ. Μπες μέσα γιατί θα στα κόψω τα πόδια. Έλα, μην μου χαλάσεις το κέφι. Τι αρχίζεις και βρεις κι εσύ. Και ο δάσκαλο καθίσεις, ελένα το. Δεν μου λες να σηκώσω την κεραία. Ουχ, την παρασήκωσα. Εγώ πάω στην εφορία. Άμα έρθει ο Στάθης, πες το να βοηθήσει τον Αποστόλη στην τούρτα του γάμου, έτσι. Μάλιστα. Εδώ είμαστε. Και πάλι σε ευχαριστώ. Α, λες για τον καυγά στο ΙΚΑ. Έλα, μωρέ, δεν είναι τίποτα, έχω κάνει εγώ καυγά. Δεν μου λες, θες να σε κεράσω ένα γλυκό στο θείο μου, του ζαχαροπλάστη, το ζαχαροπλαστείο. Δεν τρώω γλυκά. Δεν τρως γλυκά, γιατί ρε Σικετούλα, να τρως τα γλυκά. Τα γλυκά κάνουν καλό. Τα ξινά να τα αποφεύγεις. Γιατί, κοίταξε, εγώ θέλω να σου πω το εξής. Κοίτα, κέτι μου, ωραίος καιρός σήμερα. Βρίσκεις, εγώ νομίζω ότι θα βρέξει. Ναι, βέβαια, θα βρέξει. Και ξέρεις, η βροχή, Κέτι μου, βοηθάει να μεγαλώνει οι παπαρούνες. Να μεγαλώνουν τα δέντρα, να μεγαλώνει το χορταράκι. Το χορταράκι. Να τρώει το αρνάκι. Μα τι έπαθε, Στάθη? Έχω μία λέξη που ανεβαίνει μέχρι εδώ και στρέξει να κατεβαίνει πάλι κάτω. Γιατί δεν ξέρω γιατί ανέβω κατεβαίνει. Λες και είναι ασανσέρι, ρουφιάνα. Δεν μπορούν να τη βγάλουν.
να πούμε το βράδυ είσαι, να πούμε να βγούμε αμαλάχη, να πούμε. Εγώ θέλω. Το βράδυ δεν γίνεται. Μια άλλη φορά όμως. Τότε αύριο. Εντάξει, αύριο. Αύριο στις 8. Ραντεβού στις 8. Γεια σου, κύριε μου. Αύριο στις 8, έτσι. Μην το ξεχάσεις, στις 8. Αύριο στις 8. Αύριο στις 8. Αύριο στις 8 και τουλά. Αύριο στις 8, έτσι. Μην το ξεχάσεις. Ωραία, αύριο. Αύριο ραντεβού. Αύριο. Πού όμως αύριο. Κέτι. Σ' αγαπάω, μ' ακούς, σ' αγαπάω, μ' ακούς, γεια σου, σούλα μου! Τι έβαλες, δεν είσαι καλός! Είμαι χαρούμενος, κακό είναι να είσαι χαρούμενος! Μόλις τώρα σε πήρε τηλέφωνο ο Παναγής. Ο Παναγής, Παναγία μου, το ξέχασα! Ένα μυαλό παιδί μου έχω από το πρωί μέχρι το βράδυ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τι να σου κάνει! Σήμερα μου τύχαν όλα τα στραβά, αλλά μου έτυχε και ένα καλό και τι καλό! Και το θείο σου να βοηθήσει τον Αποστόλη! Μωρέ, και το θείο μου θα βοηθήσω και τον Αποστόλη, θα βοηθήσω και να πάει κι αυτός. Τι τρέχει, θεία μου. Τι να τρέχει, Στάθη μου. Εδώ συμβαίνουν πράγματα φοβερά και τρομερά. Τι έγινε. Η Έλλη μας. Τι, την πάτησε αυτοκίνητο. Όχι, παιδάκι μου, κάτι χειρότερο. Τι. Έχει φίλο. Τι ήθελες να είχε ποδήλατο, ρε Σιθία. Άρε, θεία η Έλλη μας, κοίταξε να δεις, μεγάλος, έχει γίνει ολόκληρη κοπέλα. Και όπως λέει και η βιολογία, ο γάτος θα τα φτιάξει με τη γατούλα, ο κάτσικος με την κατσικούλα και η Έλλη μας με ένα τράγο. Ένα νεαρό ήθελα. Ορίστε, ορίστε, τι του λες τώρα. Και το θείο σου, βρε, το σκέφτεσαι το θείο σου. Ο θείος μου έπρεπε να χαρεί όπως και εσύ, α. Βρε, ο Ζαχαρίας, ξεχνάς ότι είναι παλαιών αρχών. Θεία, ο κόσμος ξύπνησε, ο κόσμος άλλαξε, αλλάξαν οι καιροί. Το κλείδωσε το ταμείο. Χτύπησες. Όχι. Μα τον είδες ο Βλάκα. Κόντεψε να μας σκοτώσει. Πώς βγαίνεις έτσι, ρε. Έπρεπε να ήταν εδώ ο Στάθης. Τι να κάνει δηλαδή ο Στάθης. Τι να κάνει, να ανοίξει το στόμα του να μην τον ξεπλένει ούτε ο Νιαγάρας. Αποστόλη, γύρνα. Αυτά τα υλικά σου είπε ο θείος μου να βάζεις τις τούρτες. Ναι. Ναι, ενά λοιπόν. Να, έτσι. Φάτη κι εσύ. Να χαθείτε εδώ μέσα. Ντροπή, βρε, έσχος, ντροπή, έσχος. Και τι έχει Στάθη μου. Μα εδώ δεν είναι ζαχαροπλαστείο, εδώ είναι συνεργείο αυτοκινήτων, βρε. Να χαίρεσαι εσύ τον άντρα σου και εγώ το θείο μου. Μα γιατί, τι σου έκανε παιδάκι μου. Τι να κάνει εμένα, μωρέ, στην πελατεία του να δεις τι κάνει ο αφιλότιμος. Τι συμβαίνει. Τι φωνές είναι αυτές! Τι φωνές, βρε! Φεύγω! Από σήμερα σε αποκηρύσω από θείο μου! Βάζεις καρμίνιο και χλωροφύλλη και βάφεις τα γλυκά! Αυτό πολύ ωραίο, αυτό το κάνουν κι άλλοι! Αλλά βρε! Αντί για βούτυρο να βάζεις γράσο, αυτό πρώτη φορά μου συμβαίνει! Τι έκανε, λέει! Γράσο! Γράσο δεν λες τίποτα! Η τούτα που έφτιαχνε ο Αποστόλης είχε τόσο γράσο μέσα που μπορούσες να γρασάρεις ένα φορτηγό ολόκληρο! Μα αυτό είναι φιλτραρισμένο και πουλιέται ελευθέρω στην αγορά! Α, σε μας, μωρέ, το ξέρεις ή δεν το ξέρεις ότι όλα τα παράγωγα του πετρελαίου δημιουργούν. Υπουργούν καρκίνο, ναι ή όχι. Ρε παιδί μου, την εισαγωγή του την επιτρέπει το Υπουργείο. Να χέσω εσένα και το Υπουργείο σου μαζί. Γρασαδόρε, γρασαδόρε. Ηρέμησε, Ζαχαρία μου. Μελιά τα μάτια. Ταύρος είσαι, ρε. Ταύρος μενόμενος, πάμε να φύγουμε εδώ, δεν θα ξαναπατήσουμε και δεν θα φάτε ποτέ γλυκά από εδώ μέσα. Ποτέ γλυκά, τέρματα γλυκά, γρασαδόρε. Πάμε, ρε. Α, το τσόγλανο. Σταμάτα ρε Στάθη να καπνίζεις σαν φουγαρό. Γιατί μην πάθω καρκίνο, εδώ δεν έπαθα τόσα χρόνια που έφαγα όλα τα γλυκά του θείου μου. Θα πάθω τώρα. Έλα μωρέ, όλοι κάνουν ενωθείες. Εμείς για άλλο ήρθαμε να σε βρούμε. Ναι βρε Στάθη, τόσο καιρό μη σε έχει ετοιμάσει η μουσική. Κάτσε και εσύ να φτιάξεις τους στίχους. Άσε μας μωρέ, έτσι όπως είμαι εγώ τώρα να... Τι λέει. Ακριβώς έτσι όπως είσαι το θέλουμε το τραγούδι. Οργισμένο. Για έχεις το διάλο ρε. Μπράβο, αυτό είναι, έτσι μας εκφράζει. Εντάξει, πέστε μου το ρυθμό, το σκοπό πως είναι. Λοιπόν, άκου είναι. Τάρα τάρα τα τα τα. Τάρα τάρα τα τα τα. Κάπως έτσι. Τάρα τα 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 τα. Τάρα τάρα τα τα τα. Τα 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 τα. Τα 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 τα. Το βρήκα ρε. Τάρα τάρα τα τα τα. Τάρα τάρα τα τα τα. Πάμε! Να πληγώνουμε ανθρώπους. Απελπισμένες σχέσεις. Ναρκωτικά ενέσεις. Και εκεί, στις μοναξιάς μας στη γωνία, παραμονεύει η αγωνία. Ποιος έχει δύναμη και γνώση να βγει μπροστά και να μας σώσει. Προτού μας πάρει ο διάολος, ο διάολος, ο διάολος.
ψυχούς. Κλειστήκαμε σε τείχους. Κλειστήκαμε σε τείχους. Το κομπιούτερ και το χάπι. Του μαντάρου την αγάπη. Και εκεί, στις μοναξιές μας τη γωνία, παραμονεύει αγωνία. Ποιος έχει δύναμη και γνώση να βγει μπροστά και να μας σώσει, προτού μας πάρει ο διάολος, ο διάολος, ο σκίσουμε. Αλλά πες μου στο Θεό σου, το διάολο τι τον ήθελες μέσα. Πάει ρε τέτα, δεν πάει. Πάει, μην τον ακούς πως δεν πάει. Διάολος είναι αυτός, πάει παντού. Τι θα πάρεις? Ένα καφέ. Κερνάω εγώ. Πώς τον παίρνεις? Δεν τον παίρνω και σπάσε. Εσύ χάνεις. Δεν τον παίρνει, θα τον πάρει. Αλλά λόγια δεν παιδιά. Με πλήγωσες. Γεια σου Νικολάου. Γεια σου. Τι γίνεται Παναγή, για χαρά. Καλώς σας στάθη. Του ήθελα να μην σε ματιάζω. Ωραίος είσαι σήμερα. Σαν μπομπονιέρα με κασκόλ. Έχω ραντεβού με τη δικιά μου. Βέβαια δεν είναι δικιά μου, αλλά που θα πάει θα πέσει. Μισό λεπτό Παναγή. Λευτέρη, ετοίμασέ μου ένα τζιν σκέτο, έτσι. Στάθη. Λιτσάκι, τι κάνεις βρε Λιτσάκι. Τι κάνεις μωρό μου. Κακά κοκό νάνι. Εσύ. Ξέμεινα, είσαι να τα τσουλήσουμε. Α, όχι, δεν τσουλάω, δεν μπορώ να τσουλήσω. Σήμερα έχω ραντεβού, είμαι αλλού εγώ. Θέλεις να σου στείλω το Παναγή. Α, μου πέφτει λίγο. Α, δεν έχεις δίκιο, έχει μεγάλη καρδιά. Λιτσάκι, θα τα πούμε έτσι. Μια άλλη φορά. Γεια σου, αγαπούλα μου, μωρό μου. Ρε Παναγή, εσύ δεν μου είπες πώς από εδώ. Έτσι, πώς από εδώ. Έχω ραντεβού με την Τέτα. Την Τέτα. Νάτι. Γεια ρε. Γεια μωρή. Τι, με εσάς δεν γίνεται τίποτα, έτσι δεν μπορεί να γλιτώσει κανείς, ε. Δεν κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβες, στενός χαλκάς μου γιατί γίνει. Έχει meeting με το πρόσωπο. Βέβαια, χωρίς μύτη θα είναι το πρόσωπο, με μύτη θα είναι. Όχι, δεν κατάλαβες. Meeting, συνάντηση. Α, α, εδώ το πράγμα είναι σοβαρό. Γεια σας. Γεια σου. Τι κάνεις, καλά είσαι? Όλοι καλά. Να σου συστήσω και του λέω από εδώ τα παιδιά. Από εδώ ο Παναγής και η... Όχι. Η Τέτα και ο Παναγής. Χάρηκα. Και εμείς χαρήκαμε. Εσύ παιδάκι μου σκίζεις, δηλαδή τι σκίζεις, κουρελιάζεις. Χάσε κουρέλα. Εγώ λέω να πάμε. Ναι, 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 πάμε. Πάμε, πάμε. Πού πάτε εσείς και τι? Όχι, να μην σε πάρω και από τους φίλους. Όχι, δεν με παίρνεις από τους φίλους μου, μόνος μου φεύγω. Τους έχει βαρθεί η ψυχή μου. Πάμε και τι Μπράβο το κομμενάκι του Αέρος. Ποιο είναι ο Αέρος? Α, δεν το ξέρεις. Αεροσυνοδός είναι. Πετάει, παιδάκι μου, πετάει. Εκείνος που πετάει και μάλιστα στα σύννεφα είναι ο Στάθης. Εγώ πότε θα πετάξω μαζί σου? Προσγειώ σου, Παναγή. We'll be right back.
χορέψουμε μόνοι μας. Γίνεται, δεν γίνεται. Δεν σε νοιάζει, έχω ένα σχέδιο εγώ. Κυρά μου, πάρε με, τσακ τσακ, πάρε με, έλα πάρε με, τσουμ, τα, λαλάκι, πάρε. Παναγή, ο κόδων, άνοιξε. Τώρα. Ρε Παναγία, μη μου βγάζεις την Παναγία, άνοιξε. Έρχομαι. Εσύ κουλός είσαι, αλλά βλέπεις σε φάγανε τα λούσα και τα γκομενιλίκια. Αλλά όχι, αν δεν κάνει δουλειά σου, πήγαινε να ανοίξει την πόρτα. Έτσι για λούσα, τάπα, τάπα. Καλώς είναι. Γεια, εδώ είναι ο Στάθης. Μέσα. Στάθη μου, θέλω τη βοήθειά σου. Τι τρέχει, βρε Έλλη μου, τι τρέχει. Στο σπίτι γίνεται χαμός. Άντε, άρπαξε φωτιά το σπίτι μας. Αχ, κάτι χειρότερο. Ο γέρος με έμαθα για το μάλλον και τρώει σίδερα. Έλα, σε παρακαλώ, μόνο εσύ μπορείς να του μιλήσεις. Δεν είσαι καλά που θα πάω εγώ στον Κρασιαδόρο να του μιλήσω. Εγώ έφυγα από το σπίτι για να μην βλέπω τη μούρη του. Αλλά για σένα όμως σκέφτομαι να κάνω μορατόριουμ. Τι θα κάνετε, τι θα κάνετε. Μορατόριουμ, παιδί μου. Ανακοχή καλή τελήσεως. Πώς λέμε, αναδόμηση, ετεροχρονισμό. Μορφώσου, μπουμπούνα, και εσύ μπορεί να μορφωθεί. Έλα, ρε, πήγαινε. Κάτω για την Έλλη. Εντάξει, μωρέ, θα πάω. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα, το κάνω μόνο και μόνο για την Έλλη. Για να μην αφήσω τον εχθρό να τορπιλήσει για δεύτερη φορά την Έλλη. Εντάξει, πάμε. Χωρίς παντελόνι. Ποιο παντελόνι. Αχ! Ξεφράγω του, φύγε από εκεί. Πως δεν το ξέρες, ε. Το ξέρες ότι η κόρη μας έχει φίλο και μου έκανε στραβά μάτια, ε. Σουπιά. Ε, σουπιά. Ζαχαρία, βρίζεις κι εσύ. Ακόμη δεν άρχισα. Ακούσε εκεί. Να μου γυρίζει με αυτόν τον αλήτη. Για Στάσου, είναι και δική μου κόρη. Και επί το νέο δεν είναι αλήτης, συναδερφός της είναι. Και η τιμή. Ποια? Η τιμή, λέω. Α. Με τι μούτρα βρε θα βγω στην κοινωνία. Δεν έκανε δάκι κανένα έγκλημα. Έτσι όλες αρχίζουνε. Την είδες? Τι? Έρχεται με το δικηγόρο της. Δικηγόρο? Ναι. Ποιο δικηγόρο? Για δικηγόρο. Το Στάθη, βρε, το Χαραμάδα. Αχ, σε παρακαλώ, Ζαχαρία μου, συγκρατήσου, συγκρατήσου. Καλώς τα πουλάκια μου. Μπορώ να μάθω τι γυρεύεις εδώ? Μην ανησυχείς, ήρθα να τακτοποιήσω το θέμα της Έλλης μας και θα φύγω. Να φύγεις αμέσως. Ακούς, δεν χρειαζόμαστε δικηγόρο. Ο διάολος είναι δικός μου και δεν σου επιτρέπω να τον ξαναπιάσεις στο στόμα σου. Τ' ακούς, Γρασσαδόρε. Τον γεμίζεις γράσο. Βρε, έξω από εδώ. Πάρε και αυτή μαζί σου. Έξω. Πες του πως δεν είναι τίποτα σοβαρό. Μίλα του, παιδί μου, μίλα του. Τι θέλεις να πω ψέματα. Το μάνα τον αγαπάω. Έσχος.
Τι έσχος βρε κρασαδόρα της του Λούμπας, ε! Τι έσχος, τι έκανε η Έλλη μας, αγάπησε ένα παιδί, τι πιο ωραίο και πιο τίμιο. Χα, στο καλό από εκεί, έτσι δεν είναι Έλλη μου. Και σε πληροφορώ κάτι, οι νέοι οι δικοί μας οι πιο πολλοί είναι πολύ πιο καλύτεροι από τους νέους της δικής σας γενιάς. Εμείς βρε στην εποχή μας σεβόμασταν τα κορίτσια του κόσμου. Τι σεβόχαστε μωρέ, σεβόντουσα λέει, αχάτε μωρέ. Εσείς ό,τι κάνατε το κάνατε στο κρυφό μέσα στις γράνες. Με τσικατσίκες σας, με τσιγίδες σας, με τσικότες σας. Και όταν η κότα είχε αυγό βρίσκατε κόντρα και το τι το ευχαριστιόσαστε δεν λέγεται. Έτσι δεν είναι ρε Δία. Πες του τα παιδί μου, πες του τα. Στάσα. Τι Στάσα. Στάσα. Καλά στα λέει το παιδί. Η δική μας γενιά ζούσε μέσα στο ψέμα. Μου τάξε να μου φέρουν ένα μπέδαρο και μου φέρανε σένα. Σου απαγορεύω! Μπα! Και τι είσαι δικτάτορας! Καιρός να διεκδικήσω κι εγώ τα δικαιώματά μου. Α, μπράβο θεία! Τράβα του λίγο τα λουριά μου, έτσι μπράβο, τράβα του τα. Γιατί με τα μυαλά που έχεις θα στο χαλάσει το τσαρδί, ξέρω εγώ τι λέω. Έλα εδώ εσύ μωρή, πού πας, ε! Δεν τον άκουσες, είπε να φύγω κι εγώ. Και επειδή σου είπε να φύγεις, πατέρας είναι μωρή. Σου λέει μια κουβέντα παραπάνω, τι έγινε, πρέπει να φύγεις. Πού θα πας μέσα στους δρόμους. Στο καλό. Αγριονιά του. Στάθη, μείνε και σε μείνε. Εγώ, να μείνω στην ίδια στέγη εδώ. Μα δεν είμαστε καλά. Και που είσαι, κρασαδόρε. Άλλη φορά να μην ξαναπιάσει το στόμα στο διάολο. Είπαμε, ο διάολος είναι δικός μου. Αποκλειστικά δικός μου. Πέδαρε. Βρε παιδιά, τι έκπληξη ήταν αυτή. Εδώ δουλεύεις. Ναι. Πώς θα πας με το βρωμόστομο, βρίζει, βρίζει. Σφίγγομαι, σφίγγομαι. Αχ, δηλαδή χάλασες. Δεν σου είπα, ο Μίμης ξετρελάθηκε με το τραγούδι σου. Του άρεσε. Τι γράφεις τραγούδια. Έλα καλέ, τι τραγούδια και στίχους. Σπουδαία τα λάχανα τώρα. Μην τον ακούς, γράφει απίθανα. Μόνο που μας κάνει το δύσκολο. Έλα ρε, τέτα τώρα, έλα. Πάψε εσύ. Ξέρεις τι βεντέτος είναι. Πάντως χωρίς πλάκα, γράφει καλά. Και δεν μου το έχεις πει. Πρόλαβα. Αν θες να ξέρεις, το μόνο παραδέχομαι εγώ στον εαυτό μου είναι η φωνή. Τι φωνή. Ωραία φωνή, παιδάκι μου. Πώς το λένε. Θα μπορούσα να γίνω σπουδαίος τραγουδιστής. Σίγουρα. Και γιατί δεν γίνεσαι. Μου τα χαλάει η μύτη μου. Τι έχει η μύτη σου, μια χαρά είναι. Α, το πρόσεξες, ε. Είδες απ' έξω είναι σκίζε. Βλέπεις προφίλ, ε. Απ' έξω είναι κούκλα, από μέσα είναι πανούκλα. Έχει κρεατάκια και ξέρεις όταν τραγουδάω μου χαλάει τα ηχοχρώματα. Πρόσεξε να δεις ντο ρε μι. Ντο ρε μι. Σαν κλάξον κάνει. Γιατί δεν βγάζεις τα κρεατάκια να ησυχάσεις. Να σου πω εγώ γιατί. Φοβάται. Τι φοβάται, είναι αστεία εγχείρηση. Παιδιά, εγώ πρέπει να πηγαίνω για να ετοιμαστώ, ε. Άκουσε το επόμενο τραγούδι, είναι δικό του. Και ό,τι φάτε, ό,τι πιείτε. Ό,τι αρπαξού. Άρχισες πάλι. Είναι δικά μου, έτσι. Α, όχι, όχι. Τι όχι. Α, όχι, δεν είναι. Τι δικά σου, εγώ είναι. Τι να. Άμα είναι. Εντάξει. Όποτε έρχομαι εδώ πέρα αυτή η τέταρτη παιδί μου είναι καταπληκτικό. Νιώθω πολύ υποχρεωμένος, όλο τσάμπα τρώω. Καλή κοπέλα. Ναι, αχτύπητη. Και έχει μία φωνή και έτσι άμα την ακούσει, μία φωνή με χωρίς κρεατάκια. Και νόστιμη, ε. Πολύ νόστιμη. Δηλαδή, πού το πας τώρα, δεν κατάλαβα. Α, μην νομίζεις ότι και στο κάτω-κάτω εμένα τι με νοιάζει. Με νοιάζει εμένα όμως, εμένα, ναι, με νοιάζει εμένα, ναι. Λουλούδια, κυρία. Γνωστό το κόλπο, δεν θέλουμε. Για τη Δεσποινίδα. Α, σας ξέρω καλά εσάς. Μόλις δείτε ένα νεαρό να συνοδεύει μια κοπέλα, κλαπ, κολλάτε σαυδέλα. Καρμύρι, και κάνεις και το γόη. Α, νομίζω ότι δεν ξέρουμε πού τα παίρνετε. Δεν αφήνετε στεφάνι για στεφάνι στο νεκροταφείο, ορίστε. Λιβάνι μυρίζει, μύρισε να δεις. Άντε από εκεί. Άντε να δεις από εκεί. Πέθαμα να τζου, πέθαμα να τζου. Μισό λεπτό. Για σένα και έτσι και λίγα είναι. Ευχαριστώ. Μας πάγωσε τις πολλές.
στον πετόν. Μας πλήγωσε το σίδερο και το ατσάλι. Και ο φόβος ο πυρηνικός τσεκούρι πάνω απ' το κεφάλι. Πού να βρει χώμα και νερό η αγάπη να ριζώσει αυτό το δύσκολο καιρό. Χρυσό καρό να δώσει η αγάπη. Σκουριά. Μας πρόδωσαν εχθροί και φίλοι σαν τη σταγόνα της βροχής η πίκρα κάθεται στα χείλη. Πού να βρει αυτό το δύσκολο καιρό. Χρυσό καρμό να δώσει η αγάπη. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Στάθη! Έλα μωρέ, τι έγινε, τίποτα δεν έγινε. Σε ευχαριστώ. Ανάλατη είναι όμως, πολύ ανάλατη η σούπα. Σ' αγαπάω, μ' ακούς, σ' αγαπάω. Α, εσύ είσαι. Ναι. Θα βγεις? Ναι, θα πάω στο μαγαζιά. Και πού είσαι? Ορίστε. Όχι ξανοίγματα και σπατάλες, ε. Ξέρω. Περνάμε εποχή λιτότητας. Και όλες τις βλέπεις με τις γούνες και τα μοντελάκια. Αυτές που έχουν τις γούνες και τα μοντελάκια έχουν και άδειλους πόρους. Άσε με ρε Στάσα, μην ανοίξω το στόμα μου τώρα, άντε. Ένα, τέλος πάντων. Άντε, γεια σου. Στάσα, μια στιγμή. Τι θέλεις? Να. Ήθελα να ζητήσω συγγνώμη και από σένα και από τα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι παραφέρθηκα. Πάλι καλά που το κατάλαβες. Λοιπόν, Στάσα. Τι? Ρώτησα για το Μάνο και μου είπαν ότι είναι πολύ καλό παιδί. Στα έλεγα εγώ, Ζαχαρία μου. Η Άννη μας είναι πολύ καλό κορίτσι. Δεν θα έβγαινε με όποιον και όποιον. Και ξέρεις τι σκέφτηκα? Τι? Να πούμε στην Έλλη να τον φωνάξει να τον φέρει εδώ. Ζαχαρία μου, να σε φιλήσω. Άσε, σε φιλώ αργότερα γιατί θα μου φύγει και η Βλεφαρίδα. Πάω τώρα γιατί άργησα. Αχ, δεν ξέρεις πόσο θα χαρεί το κορίτσι μας. Και πού είσαι? Πες και σε αυτό το βρωμόστρωμο το Στάθη, το γράσο τέρμα. Μπράβο, Ζαχαρία, μπράβο. Να πάψει επιτέλους να σε λέει γρασαδόρο. Εδώ μου στεκόταν, εδώ. Αχου, γρασαδόρο. Γεια σου, Σπύρο. Τι πάθατε, κυρία Αλέκα, κλαίτε? Ίσα ίσα πετάω από χαρά. Ενεκρίθη η αίτηση υιοθεσίας από το συμβούλιο και σε λίγες μέρες θα έχω το μωράκι. Α, κατάλαβα. Και κλαίτε από χαρά, ε. Ποια χαρά καλέ. Από τα καυσαέρια είναι. Ανυπόφορη βρε Σπύρο, κατάντησε η Αθήνα. Δεν σου κρύβω πως αν δεν ήταν η παρέα μου που παίζω κάθε Πέμπτη κουμκανάκι, θα τα είχα παρατήσει όλα. Θα είχα πάρει τον άντρα μου και θα είχα πάει να μείνω μονίμως στο εξοχικό που έχω στη Λούτσα. Άμα πάρετε όμως τον μπορώ να πάτε. Και τα συζητάς, Σπύρο μου. Τι κάνεις, Αλέκα μου, καλά είσαι? Καλά, Χρυσόμα, εσύ τι γίνεσαι? Καλά, με γεια και η γούνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, τι καλά, περίφημα είμαι. Βρε, ενεκρίθη η αίτηση υιοθεσίας. Ενεκρίθη, μη μου τα λες, μπράβο, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι, Αλέκα μου. Και εδώ που τα λέμε σε λίγες μέρες, τώρα ποιος σε πιάνει? Ας είναι καλά ο Στάθης, αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Όλοι τον λένε βρωμόστομα, αλλά για μένα είναι χρυσόστομος. Γεια σου. Γεια σου και χάρηκα. Αυτά παθαίνει όποιος ξενυχτάει. Το πρωί δεν έχει σηκωμό.
Έλα μωρέ, εσύ προλαβαίνουμε. Εξάλλου είναι 11 ακόμη ώρα. Ποιος το περίμενε, η Κέτη ερωτευμένη. Γιατί τι το παράξενο βρίσκεις. Ένα, μέχρι τώρα λεφτά δεν σου πέσανε, πιλότη σου πέσανε. Κι εγώ προτίμησα το Στάθια. Ακριβώς. Δεν λέω πως είναι κακός, αλλά... Α, δεν υπάρχει αλλά. Σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει λογική. Ο Στάθης είναι το κάτι άλλο. Έχει μια καρδιά. Φυσικά έχει μια καρδιά. Δηλαδή τι ήθελες, να έχει δύο. Κάθεσε, δεν πάω εγώ. Κατάλαβα, πάλι για την Κέντη, Ναι, πού να τα βάλω. Δώστε σε μένα. Με τόσα άνθρωποι που σας θέλετε στην Σκέτη ο Στάθης, σε λίγο σας βλέπω να ανοίγει το ανθοπολείο. Είσαι σίγουρη. Στάνταρ σου λέω, αφού για να καταλάβεις, ένα καρσόνι τον έλυσε με ένα πιάτο σούπα και δεν το έβρισε. Μα τότε το πράγμα είναι σοβαρό, το χάνομαι το παιδί. Α, και η Κέντη όμως είναι σπαθή. Δεν μου λες από βιτρίνα πώς είναι. Σκίζει. Για καλά, ρε. Για αργήσατε. Εσύ, Μημάκη, πιάσε μου ένα φα. Φα, φα. Είναι περίεργο, ρε παιδάκι μου. Όταν είμαι down, η φωνή μου ανοίγει. Σαν να θέλεις τα κρεατάκια από τη μύτη θα σκίζει. Α, καλά είσαι τώρα, ρε. Σαν να μην μου τα λες όμως καλά, γιατί είσαι down. Γιατί εγώ... Εγώ ξενύχτησα εκτές. Εγώ είμαι ένας ξενυχτισμένος είμαι. Εμένα όμως άλλα μου είπε ένα πουλάκι. Τι σου είπε το πουλάκι σου? Ότι έπεσες λέει σε love story. Να πάψεις να το βαράς να μη σου λέει μαλακίες. Ελάτε ρε παιδιά τώρα, δεν αφήνουμε τις πλάκες. Εδώ ήρθαμε να μιλήσουμε για δουλειές, όχι για πουλιά. Καλά λέει ο Παναγίας. Θα τις κάνουμε ή δεν θα τις κάνουμε τις συναυλίες. Θα τις κάνουμε όταν αποφασίσετε με ποιο κόμμα να δηλώσουμε ότι είμαστε. Χωρίς κόμμα δεν γίνεται. Τι θέλεις ρε, να κάνουμε τις συναυλίες και να τις ακούμε μόνοι μας. Βασικά να πούμε έχει δίκιο και να σου εξηγήσω γιατί έχει δίκιο. Αυτοί που κάνουν τις συναυλίες στα γήπεδα πώς τα γεμίζουν, ξέρεις. Με τη μουσική τους. Άρε, βλήμα με τη μουσική τους. Ποιες μουσική, τι λες μωρέ, ηλίθιε μουσική και μουσική. Εδώ οι άνθρωποι να μην είναι οργανωμένοι, είναι μέσα στα κόμματα, κατάλαβες. Κατάλαβες, άμα δεν είσαι σε κόμμα δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να βρούμε ένα κόμμα. Κόμμα. Ας είναι, τελεία, ας είναι ένα θαυμαστικό. Ξέρω κάτι, να βρούμε να μπούμε. Ναι, καλημέρα. Γνώρισες τη φωνή μου? Ναι, μισό λεπτό. Στάθη, η Κέτη. Η Κέτη. Ναι, έλα και τούλα μάτια μου, είσαι, τι κάνεις, καλά είσαι. Καλά, εγώ να δεις. Εγώ, από τη χαρά μου άνοιξε η φωνή μου. Άκου, φασολάδα. Ματάκια μου γλυκιά, ξανθέ μου άγγελε. Ναι, τι, ναι μάνα μου, ναι, θα σε περιμένω στο παράκι. Ναι, Κέτη μου, ναι. Ναι, Κέτη μου, γεια σου αγάπη μου. Γεια σου αγάπη μου. Αχ. Μάνο μου, έχω νέα, ευχάριστα νέα. Λέγε, πώς κάνεις έτσι, ρε παιδάκι μου? Ο γέρος μου άλλαξε γνώμη. Δηλαδή δεν έχει αντίρρηση για μας? Δεν έχει, τώρα θα μου το έλεγε η μάνα μου. Πώς το έπαθε? Το ντουμπάρισε ο Στάθης. Δεν σου το είπα που σου τάψαλε. Μπράβο, ρε Στάθη, έτσι τον θέλω. Βρωμόστομο και δυναμικό. Άκου τώρα και το άλλο. Ο γέρος μου είπε να έρθεις από το σπίτι. Από τώρα. Μάνο. Είπαμε να βρέξει. Αλλά όχι και να χιονίσει. Μπαμπάκα μου. Έλα, άσε τις γαλιφιές. Από εδώ ο Μάνος, πώς σου φαίνεται? Καλός είναι, βρετεράκι μου, αλλά πολύ ψηλό τον βρήκες. Χάθηκε ο κόσμος να βρεις έναν κανονικού αναστήματος σαν και εμένα. Καλό, δεν μου λες, ας πω κι εγώ ένα. Ρίχτω. Πώς καλούν το ασανσέρ? Με το δάχτυλο. Ασανσέρ, ασανσέρ. Τι έγινε ρε εσύ, πού είναι η Κέτη? Κάτσε, θα στα πω. Τι έγινε, είναι καλά? Όχι, το κεφάλι της. Τι έχει, πονοκέφαλο? Άστα κι άλλο ρε, λέγε. Να, στα καλά καθούμενα, στο αεροδρόμιο, έχασε τις αισθήσεις της. Όταν συνήλθε, είπε ότι της πονά το κεφάλι. Στο κεφάλι? Εδώ? Ναι, εγώ ανησύχησα και τηλεφώνησα στον αδελφό της. Του πάω να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει αμέσως. Και τώρα πού είναι η Κέτη? Στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο? Και τι κάθεσαι ρε Παναγή, πάμε στο νοσοκομείο γρήγορα. Αν καίγομαι, τσουρουφλίζομαι. Αμάν, πήρα φωτιά.
Πήρε φωτιά μια καρδιά, μια καρδιά. Καίγεται κι ο καημός δεν λέγεται. Ρασάδη, τι έπαθες, τρελάθηκε, εσύ είσαι με τα καλά σου. Καίγεται, είμαι με τα καλά μου, είμαι. Δηλαδή δεν μπορώ να τη δω. Σου είπα, τώρα την εξετάζουν οι γιατροί. Μα αδελφός της είμαι, πρέπει να μάθω που την έχουν. Σωστά, αδελφός της είναι. Καλά, πάμε να σου δείξω. Πάμε. Πώς είναι? Δεν μάθαμε ακόμα. Καλά κάνατε και μας τηλεφωνήσατε. Έχω ένα γνωστό κάτω στο λογιστήριο που μπορεί να μας φανεί χρήσιμο. Έχεις γνωστό? Τότε πάμε να ρωτήσουμε τον γνωστό σου να δούμε αν είναι καλός ο γιατρός που την εξετάζει. Είπα να γίνει κάτι εδώ πέρα και αν μάθεις κάτι, ειδοποίησέ μας. Δεν μου λες, εδώ είναι ο γνωστός σου? Ναι, περιμένετε όμως λιγάκι απέναντι. Αν πάω μόνος θα μου μιλήσει πιο ελεύθερα. Για να αργούνε ρε Σιέλ, κάτι σοβαρό συμβαίνει. Έλα μωρέ Στάθη, εσένα ο νου σου στο κακό. Τόσες εξετάσεις έχουν να κάνουν οι άνθρωποι. Λέγε ρε Μάνο. Λοιπόν, ο γιατρός είναι σπουδαίος, καθηγητής από τους καλύτερους. Ωραία. Μόνο που όπως έμαθα, αν του δώσουμε κάτι παραπάνω θα την προσέξει καλύτερα. Τι, φακελάκι? Φαγγελάκι. Αλλιώς δεν θα την προσέξει. Όχι, αλλά καταλαβαίνεις, Στάθη. Τι να καταλάβω, ρε Σιμάνο μου, να με πάρω διάλογο σαν καταλαβαίνω. Τι γίνεται εδώ μέσα, ρε! Άσε με, ρε Σιέλη, να πούμε τώρα τι φωνάζω. Δεν μου λες όταν παίρνω αυτό το χαρτί, πώς το λένε. Το δίπλωμα. Το δίπλωμα. Δείχνω τον όρκο του Ιπποκράτη, ναι ή όχι. Φυσικά. Τι λέει ο Ιπποκράτης μέσα, φέρτε φακελάκια, όχι, για να ξέρουμε δηλαδή τι γίνεται εδώ μέσα. Δεν μου λες, παίρνουν μισθό από το νοσοκομείο, ναι ή όχι. Φυσικά. Και θέλουν και φακελάκια από πάνω. Μάλλον. Ενά θα πάρουνε. Αχ, στο διάλογο. Δεν το είπα σε εσένα, στους γιατρούς, κάνουν πιο έτσι να φτάσει. Ε, σταμάτα τις φωνές. Εδώ είναι νοσοκομείο. Θα σου έλεγα τι είναι, αλλά έχει χάρη τώρα. Για ποια φακελάκια μιλάς? Θα σου εξηγήσω αμέσως, δεν μου λες εσύ έχεις βίλα? Όχι. Μερσεντέ έχεις? Όχι. Ο γιατρός γιατί να έχει, επειδή τον έχουμε ανάγκη, ρε. Καλά θέλες, καλά θέλες. Μόνο μην φωνάζεις. Στο μόνο που έχουν δίκιο είναι ότι δουλεύουν σκληρά. Όλοι δουλεύουν σκληρά. Και ο Γιώργος δουλεύει σκληρά. Και ο Πεντατζής δουλεύει σκληρά. Και ο Τορναβόρος δουλεύει σκληρά. Και ο Ναυτικός δουλεύει σκληρά. Έχεις δει εσύ ποτέ να λένε φέρτε μας φακελάκια? Έλα, Στάθη, ηρέμησε. Άσε μας, ρε Έλλη. Δεν φτάνει που μας πεθαίνουν τα νηστέρια του κερατά, αλλά θέλουν και φακελάκια από πάνω. Και καλά να έχεις να δώσεις. Αλλά ένας βιοπαλιστής, ένας μεροκαματιάρης που φέρνει τον άρρωστό του, τον άνθρωπό του και δεν έχει να δώσει φακελάκι, τι θα του πει ο γιατρός? Ότι η εγχείρηση επέτυχε, αλλά ο ασθενής κακάρωσε? Πες τα, Χρυσόστομε. Όχι, απάντησέ μου, ρε Σιέλη. Άσε τις προμήθειες που παίρνουν από τα τρόφιμα, από τα φάρμακα, από τα είδη ρουχισμού. Ακόμα προμήθειες παίρνουν και από τα γραφεία κηδιών. Λένε σήμερα έχουμε 1500 πεθαμένους. Πόσα μας δίνετε να σας τους δώσω? Μα τα διάλα από εκεί. Καλά τα λες εσύ. Αλλά ποιος σε ακούει? Είναι πανίσχυρο το κατεστημένο. Εσύ τι είσαι? Γιατρός. Εσύ είσαι ο άλλος, έτσι. Από τους άλλους, αυτοί που πίστεψαν στον όρκο του Ιπποκράτη, έτσι. Μάλλον. Ευτυχώς που υπάρχετε κι εσείς και δεν μας ρίχνει ο Θεός αστροπελέκι να μας κάψει όλους. Τι καθόμαστε, ρε εσείς? Πάμε να δούμε τι κάνει η Κέτη. Τι έγινε, ρε Σιφανακή, κανένα νέο? Όχι. Έλα, κάτσε. Τι να κάτσω, ρε, είναι και να κάθομαι εγώ τώρα. Τι νέα, Νίκο? Έγιναν οι εξετάσεις. Τι λένε οι γιατροί? Και αυτοί δεν ξέρουν θετικά. Κάποιο όγκο δείχνουν οι ακτινογραφίες. Τι όγκο? Δεν ξέρουν ακόμα, σας είπα. Πρέπει να γίνει εγκεφαλογράφο. Ξέρεις τι σκέφτηκα, Νίκο? Να την πάρεις και να φύγετε αμέσως για το εξωτερικό. Αυτό είναι το καλύτερο. Σωστά, αεροσυνοδός είναι. Η Ολυμπιακή έχει υποχρέωση. Αν κάνω να ταξιδέψει, να πάω. Πάω κάτω στα γραφεία να το φροντίσω. Ο Στάθης, ρε παιδιά. Πού είναι ο Στάθης? Υπερταχείας αναρρώσεως των ασθενών ημών. Τι είπες, πάτερ? Λέω, περαστικά στους ασθενείς σας. Ευχαριστώ. Έχω εδώ κάτι για σας. Δώσετε ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Μα είμαστε φτωχοί. Πόσο φτωχοί? Εδώ πρόκειται για ιερών σκοπών. Τα χρήματα που μαζεύω θα πάνε στη Μονή Πετράκη. Έχετε κι εσείς άρρωστο? Εμένα πεθερά μου έχασε το πόδι σε τροχαίο. Τι πράγμα? Λέω, έχασε το πόδι της. Εγώ δεν το πήρα. Ψάξε αλλού. Μπορεί να το βρεις. Είναι σοβαρά άρρωστός σας? Εμένα ο άντρας μου είναι τρίτη φορά που μπαίνει. Πού μπαίνει? Στο νοσοκομείο. Έχει το στομάχι του και πρέπει να κάνει δίαιτα. Αλλά αυτός κατεβάζει τον εγκλέωρα. Και ξέρετε γιατί το κάνει αυτό? Γιατί? Για να πεθάνει, να με αφήσει χείρα, να με εκδικηθεί. Εσένα ο δικός άρρωστος τι έχει? Τον κόλλο πίσω. Άσε μας, κυρά μου. Υπερταχείας αναρρώσεως των ασθενών ημών. Σε σένα μιλάω. Τι είναι? Πάρε. Τι είναι αυτό? Ο λόγος του Θεού και ό,τι προαιρείστε. Τα παίρνετε ακόμα και από το λόγο του Θεού, έτσι?
Τον Άρτον ημών των Επιούσιων. Όλο Λόγκαν είστε, ρε παιδί μου. Τον Άρτον ημών. Ήθελα να ήξερα πόσα παίρνετε από τους Αρτοποιούς. 2%. Μαρτυριάρη, θα σε κάψει ο ηγούμενος. Λοιπόν, ξέρεις και εμένα το όνειρό μου είναι να πάω σε Λονδίνο. Έλα μαζί μας. Αποκλείεται, αποκλείεται. Δεν συμπαθώ τη σιδηρά κυρία. Κυρία, ποια κυρία, ρε. Τι Θάτσερ, δε. Θέλεις να έχουμε διπλωματικό επεισόδιο. Κάψε να μας ζαλίσεις, ρε Παναγία. Εγώ πάντως τι να σας πω. Το φοβάμαι το αεροπλάνο. Σοβαρά. Εκείνος όμως που το τρέμει είναι ο Στάθης. Όλα εντάξει. Ξέρεις γιατί ποιος πιλότος θα σας πάει, ο Νικολάου. Σοβαρά. Μου έλεγε μάλιστα πως έχει ένα φίλο στο νοσοκομείο που θα μπει και μπορεί να μας φανεί χρήσιμος. Θα τα πείτε στην πτήση. Στην πτήση. Α, παιδιά, το ανέκδοτο με το πάπιο σας το έχω πει. Λοιπόν, μια φορά ήταν ένας πάπιος, μια πάπια και ένα παπάκι. Εκεί λοιπόν που προχωρούσανε, γυρνάει ο πάπιος και λέει στην πάπια. Στην σταγόνα της βροχής, η πίκρα κάθεται στα χείλη. Πού να βρει χώμα και νερό. Αυτό το δύσκολο καιρό, χρυσό καρπό να δώσει η αγάπη. Πω, θα μου κόψει και να βγω. Εμπρός. Ναι. Α, εσύ είσαι Στάθη μου. Ναι, ρε θεία. Μήπως πήρε τηλέφωνο η Σύση, έχουμε κανένα νέο από το Λονδίνο. Όχι, παιδί μου, όχι. Τι. Ναι. Και βέβαια ο θείος είναι στο μαγαζί. Μα καλά, γιατί δεν τη τηλεφωνάς εσύ. Βρε θεία, είμαι στο δρόμο, δεν μπορώ σου λένε. Συνέχεια παίρνω το αεροδρόμιο και όλο του easy. Καλά, εντάξει, καλά, άντε, γεια. Λέγεται. Ναι, Στάθη. Όχι, εδώ δεν τηλεφώνησε, ναι. Γεια σου. Τι έγινε, ρε Στάθη. Τι να γίνει, τίποτα. Λοιπόν, τι περιμένεις, ξαναπάρε μόνος σου τη Σύση, έλα. Τρέπομαι, ρε Σύση, Παναγή, τρέπομαι, την έχω πάρει από το πρωί 10 φορές. Ρε Παναγή, έλα ρε Παναγία. Κατάλαβα, θέλεις να την πάρω εγώ, ε. Ναι, ρε Παναγία, μα τι Παναγία είσαι, ρε. Παναγία, έλα. Εντάξει, θα την πάρω. Αλλά να ξέρεις, αυτό δεν είναι αγάπη. Σκέτη αρρώστια. Ό,τι θέλεις είναι, πάρε τώρα τηλέφωνο εκεί πέρα. Να μάθουμε τι έγινε, έτσι. Έλα, Σύση, Παναγής εδώ. Ναι, μωρέ, ο Παναγίας. Έχουμε κανένα νέο. Τι, ευχάριστα. Ευχάριστα. Θα σώσω, έλα, Σύση. Ναι, ο Στάθης είμαι, όχι, δεν είμαι ο Παναγής. Τι έγινε, είναι καλά. Ο διάλογος να με πάρει, αν καταλαβαίνω τίποτα. Μα είναι απλό. Ο όγκος που φάνηκε στην ακτινογραφία δεν ήταν όγκος. Μα ναι, παιδάκι μου. Ήταν μια φυσελίδα αέρος που δημιουργήθηκε μεταξύ του κρανίου και του εγκεφάλου. Ναι, σπάνια βέβαια περίπτωση, αλλά συμβαίνει καμιά φορά σε εμάς που πετάμε συχνά. Δηλαδή πήραν τα μυαλά της αέρα, έτσι. Είναι να μην τρελαθώ, ρε Σισάκη. Τι της έβαλε ο γιατρός? Ένα κόδωνα και της αφαίρεσε τον αέρα με μια σύριγγα. Μα ναι, σου λέω, είναι τελείως καλά. Αύριο έρχεται. Να σε φιλήσω, Σύση μου. Σισάκη μου, Παναγή μου. Σιγάρα με γέμισες άλλα. Πώς κάνεις έτσι, ρε, πώς κάνεις. Ρε, εσύ δεν άκουσες. Η Κέτη είναι καλά, ρε. Έρχεται. Όχι, Παναγή. Σε πάτησα. Μου, όχι, κατουργέμαι. Είναι από τη χαρά σου, ρε, Στάθη. Ναι, όταν είμαι χαρούμενος, εγώ κατεβάζω τσίσα. Να κατουρίσω λίγο. Ρε, εσύ είναι περίπτερο εδώ. Κύριε Πόλιτσμαν, με συγχωρείτε εδώ κοντά μου, πως ξέρετε πού υπάρχουν ουρητήρια. Ουρητήρια. Έλα, πες το, Χριστιανέ μου, μια ώρα ουρητήρια. Εδώ κοντά δεν έχει, στην Ομόνοια έχει. Στην Ομόνοια, πού να τρέχω, Χριστιανέ, εγώ τα θέλω εδώ και τώρα τα θέλω να κατουρίσω. Υπάρχουν ουρητήρια, κύριε. Η τουαλέτα που είναι? Δεν λειτουργεί, κάνουμε επισκευές. Δεν λειτουργεί, τώρα βρέθηκε να μην λειτουργεί και αυτή και να κάνετε επισκευές. Μήπως έχετε τουαλέτα? Τι αν έχουμε? Τουαλέτα, μήπως έχετε? Τι τουαλέτα? Καμπινέ, Χριστιανέ μου. Όχι. Δεν έχετε, όχι. Γιατί δεν έχετε?
συμβαίνει. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Θέλω να πάω στην τουαλέτα. Είναι νωρίς ακόμα. Η είσοδο για το καιρό είναι 12 με 2. Ξέρετε, εγώ δεν θέλω να δω τον υπουργό, να κατουρίσω θέλω. Απαγορεύεται. Για το κατουρί μου. Και εγώ τώρα πει να κατουρίσω. Μπορεί ο ΤΕ να μην δίνει τηλέφωνα, αλλά εξυπηρετεί. Εγώ ξαλάφρωσα. Καλώς ήρθες στο σπίτι μας. Στην υγειά σου και τούλα μου. Να μας ζήσεις και σιδεροκέφαλη. Ευχαριστώ. Σιδεροκέφαλη. Λοιπόν, παιδιά, έχω να σας κάνω κι εγώ μια βαρισίματη δήλωση. Λέγε στα δίκτυα. Λέγε στα δίκτυα. Σου πάω για βαρισίματα. Λοιπόν, αποφάσισα κι εγώ να κάνω εγχείρηση. Έχει κρεατάκια στη μύτη. Τίποτα το σοβαρό. Τι λέει καλέ, τι τίποτα το σοβαρό. Ξέρεις τι να σου βάζουνε πριγιόνια μες στη μύτη οι γιατροί. Χρου. Έλα κουβιτσιάρι. Μπράβο Στάθη, να στρώσει η φωνή σου. Κι έτσι κυρίες και κύριοι, σε λίγες μέρες ένα νέο αστέρι του τραγουδιού ανατέλει. Ο Στάθης Χρυσοστόμου. Τι ψώνεις αυτό. Δεν τελείωσα. Ο επωνομαζόμενος Βρωμόστομος! Τελείωσες τώρα! Έλα να τις πας! Αργούνε, πολύ αργούνε! Ηρέμησε, Στάσα, ηρέμησε! Γεια σας, τι γίνεται, όλα εντάξει? Ναι. Πού είναι, θα τον δούμε? Περιμένουμε να μας φωνάξουν. Συνήλθε? Ναι. Μπορούμε να τον δούμε? Όχι, γιατί μόλις συνήλθε άρχισε να βρίζει. Βρίζει πάλι ο Βρωμόστομος. Γιατί? Γιατί κάνανε λάθος. Και αντί να του κόψουνε τα κρεατάκια από τη μύτη, του κόψανε τη γλώσσα.